τη δρομολόγηση παρεμβάσεων στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, το οποίο πλημμυρίζει με νερά της βροχής στη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, διεκδικεί η διεύθυνση του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και γονείς. Για τον λόγο αυτό, προχώρησα σε διαμαρτυρία σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου. Τουλάχιστον να μπει ένα σχέδιο, να μπορεί ο Περιφερειακός να μας δώσει ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Του τι μέλη γενέστε στη δικιά μας σχολική μονάδα. Από τη μέρα που κάνετε το ρεπορτάζ μέχρι σήμερα, έχετε ξαναπλημμυρίσει? Χθες, λίγο με την αεροποντή το μεσημέρι, ξαναμπήκα νερά στην αίθουσα του γυμναστηρίου. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε στο σχολείο. Η πλημμύρα ήταν ουσιαστικά και η σταγόνα που ξεχύλισε ουσιαστικά το ποτήρι αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι κυρίως υποδομών. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε λιώμενα μέσα. 11 χρόνια τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα λιώμενα. Προχθές το Τετάρτη το απόγευμα πήγαμε και ήταν οι αίθουσες πλημμυρισμένες, οι υπολογιστές στα νερά μέσα και πήγαν τα παιδιά να κάνουν θεατρικό και τους είπανε μην αγγίξετε στα φώτα, μην ανάψετε τίποτα. Πήγαμε στη κουζίνα που κάνουν τα παιδιά μαγειρική γεμάτο νερά. Μεταξύ άλλων ζητούν να γίνουν άμεσα εργασίες στη μόνωση της οροφής, εργασίες σε πλακάκια παγίδες στον εξωτερικό χώρο, καθώς και άλλες παρεμβάσεις, ενώ βασικό τους αίτημα είναι η μεταστέγαση του σχολείου σε ένα αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον. Η μεταστέγαση κάπου αλλού. Γιατί στην περιοχή που τώρα στεγάζεται το σχολείο μας προοριζόταν για προσωρινή εγκατάσταση σχολείων μέχρι να βρεθεί ένας μονιμότερος χώρος. Μόνωση του σχολείου, να υπάρχει θέρμανση σε όλες τις τάξεις και γενικότερα να λυθεί το πρόβλημα του πατώματος. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το πάτωμα. Το πάτωμα είναι πλακάκια τα οποία είναι εσωτερικού χώρου. Έτσι. Τοποθετήθηκε από το Δήμο κάποιο αντιολισθητικό, το οποίο όμως ουσιαστικά ξεφτίζει μέσα σε 2-3 μήνες που τοποθετήθηκε, έχει ξεφτίσει ήδη. Νιώθω ότι κάποια στιγμή θα ανάψουν τα φώτα και δίπλα είναι καλώδια και τα παιδιά θα ανατριναχτούν. Και είναι παιδιά με δυσκολίες στα μαθήματα και παιδιά με αναπηρία. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα σχολείο με λιώμενες αίθουσες, όπου φοιτούν μαθητές με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Έχουμε το χώρο του κηλικίου, όπου γίνονται αλλαγές από το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κάτω από συνθήκες στον πάγκο πάνω, για να καταλάβετε, γίνονται οι αλλαγές των παιδιών. Αυτές οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές. Θα απαντήσω για τις επαφές που θα κάνω άμεσα. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ τώρα. Τίποτα. Μίλησα όμως με το Δήμα. Και είπε ότι θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Για άμεσες παρεμβάσεις στο σχολείο. Για να δούμε το πρόβλημα.